Κατά 1.348 άτομα μεγάλωσε ο ατέλειωτος κατάλογος των ανέργων στη Μαγνησία τον Οκτώβριο. Αυτό προκύπτει από στοιχεία του συστήματος Εργάνη που δημοσιοποιεί σήμερα η εφημερίδα Θεσσαλία. Ο Βόλος και η Μαγνησία όχι μόνο παραμένουν πανελλήνιοι πρωταθλητές στην ανεργία, αλλά αυξάνουν τα ποσοστά τους ως συνέπεια των πολιτικών λιτότητας οι οποίες εφαρμόζονται. Είναι 1.300 ακόμα άνεργοι τον Οκτώβριο. Έτσι απλά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. 1.300 ακόμα άνεργοι. Έρχονται να προσθεθούν στους χιλιάδες. Στους ήδης χιλιάδες, ναι. Και πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Με την πολιτική λιτότητα αυτή την οποία επικρατεί, δυστυχώς θα αυξάνεται η ανεργία. Δεν θα μειώνεται, διότι δεν δημιουργούνται πραγματικές θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ισοζύγιο της απασχόλησης στο νομό Μαγνησίας είναι θετικό στο πρώτο δεκάμενο του 2014 κατά 833 θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Βόλου εξηγεί ότι αυτή είναι μια πλασματική εικόνα η οποία δημιουργήθηκε την περίοδο αύξησης της εποχιακής απασχόλησης. Όταν λέγαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ότι υπάρχει μια μείωση της ανεργίας, είναι διότι ξεκινάνε τα εποχιακά επαγγέλματα. Τουρισμός. Εδώ πάλι τον Οκτώβριο, από 1 Οκτωβρίου, όταν αρχίζουν και μπαίνουν στις λίστες των ανέργων, ξεκινάει πάλι η αύξηση της ανεργίας. Δηλαδή στην ουσία, έτσι πως το παρουσιάζουν πολλές φορές οι θέσεις προς αναζήτηση εργασίας, είναι λάθος. Δηλαδή το ποσοστό είναι τελείως αντίστροφο από αυτό που πραγματικά πρέπει να δείξει. Δεν είναι το διωγγωμένο ποσοστό το 30-33% της ανεργίας. Το μειώνουν αυτοί και βάζουν ένα πληθυσμιακό αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι είναι προς αναζήτηση, γι' αυτό και παρουσιάζουν τα στοιχεία πολύ πιο μικρότερα από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτά είναι για να μπερδεύουν τον κόσμο. Ταυτόχρονα παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 38% στα ποσοστά της μερικής απασχόλησης που τίνει να αποτελέσει κανόνα και στη Μαγνησία. Από το 2012 και μετά η μερική απασχόλησε υπάρχει σάρκα και οστά και δυστυχώς ο κάθε εργαζόμενος, διότι υπάρχουν απολαβές εργοδοτικές οι οποίες προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και απλώς να βρουν πολύ πιο φτηνά εργατικά χέρια, πράγμα τα οποία το έχουν κατορθώσει διότι έχουν ψηφίσει νομοσχέδια τα οποία έχουν βοηθήσει κατά πολύ τον εργοδότη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν βοηθήσει τον εργαζόμενο.